Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Με πολύ ενδιαφέρον ξεκινάει η 7η εβδομάδα, με την ίντριγκα να έχει ανάψει για τα καλά στον Άγιο Δομήνικο, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Κεντρικά πρόσωπα είναι ο Αλέξης Παπάς και ο Τζέιμς Καφετζής, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις κάνουν ο Φάνης Μπολέτσης και η Ασημίνα Χατζιανδρέου. Μάλιστα, όπως βλέπουμε και στο νέο τρέιλερ του reality επιβίωσης, οι τόνοι ανεβαίνουν και οι χαρακτηρισμοί ξεφεύγουν, με τον Αλέξη Παπά να πηγαίνει στον πάγκο των Μπλε με άγριες διαθέσεις. Η μάχη για την πρώτη ασυλία και το έπαθλο φαγητού θα είναι και ο λόγος που οι κόκκινοι θα ξεσπαθώσουν και στο συμβούλιο. Εκεί θα δοθεί συνέχεια από την Ασημίνα που θα κατηγορήσει τον Τζέιμς, επειδή έμεινε στη σκηνή του γιατρού μετά από τον τραυματισμό του, αντί να κάτσει στον πάγκο της Μπλε ομάδας. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι ο πρώτος αγώνας ασυλίας θα κριθεί στους 12 νικηφόρους πόντους, με την νίκη των μαχητών που ήδη ξέρουμε. Έτσι το νικηφόρο Flag Race θα καθαρίσει και πάλι η Σταυρούλα Χρυσαϊδή, με τους διάσημους να ρίχνουν τον πρώτο υποψήφιο στον τάκο για την αποχώρηση της Τετάρτης. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.